Το γεγονός το οποίο εξελίχθηκε στην Κωνσταντινούπολη, στην Αγία Σοφιά, είναι σίγουρα ένα γεγονός το οποίο ρίχνει λάδι στην ήδη αναμένη φωτιά στις σχέσεις των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Και το λέω αυτό γιατί αυξάνει την επικινδυνότητα ανάμεσα σε αυτές τις σχέσεις των δύο χωρών, φέρνοντας πιο κοντά και κάνοντας πιο πιθανό ακόμη και ένα θερμό επεισόδιο. Βέβαια, είναι ένα γεγονός το οποίο έρχεται να προστεθεί, για παράδειγμα, στις δηλώσεις Τσαβούσογλου για ξανά άνοιγμα της Τρόφιγγας, της εργαλειοποίησης των προσφύγων και των μεταναστών, έρχεται να προστεθεί στις απειλές ΑΚΑΡ για τις υπερπτήσεις πάνω από ελληνικά εδάφη στο Αιγαίο, έρχεται να προστεθεί επίσης στην εντατικοποίηση των ενεργειών της Τουρκίας στο μέτωπο, ας το πούμε έτσι, της Λιβύης, που πραγματικά είναι ένας παράγοντας απόλυτης αποσταθεροποίησης στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Και όλο αυτό το πακέτο έρχεται να δείξει πόσο κάλπικο είναι το επιχείρημα της, η στάση, πόσο κάλπικη είναι η στάση της κυβέρνησης, η οποία καλλιεργεί έναν εφησυχασμό αυτή τη στιγμή στον ελληνικό λαό. Βλέπουμε λοιπόν τίποτε δεν συνηγορεί σε αυτόν τον εφησυχασμό. Επιπλέον, θα πρέπει να δούμε όλο αυτό το πλαίσιο και πραγματικά κάθε ανάλυση είναι λυψή, επιτρέψτε μου την έκφραση, αν δεν την τοποθετήσουμε στους γενικότερους ανταγωνισμούς οι οποίοι εξελίσσονται στην περιοχή μας ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, στη Ρωσία, την Κίνα και τις άλλες δυνάμεις. Και το λέω αυτό γιατί η Τουρκία αυτή τη στιγμή εργαλειοποιεί τους πρόσφυγες και τους μετανάστες αυτές τις τραγικές φυσιογνωμίες, απειλώντας ότι θα τους προωθήσει στο ελληνικό έδαφος. Αν δεν υπήρχε η συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας ή δεν υπήρχε το Δουβλίνο, πραγματικά να είστε σίγουρος ότι η Τουρκία δεν θα είχε κανένα λόγο να προωθήσει αυτούς τους ανθρώπους στο ελληνικό έδαφος, γιατί απλά θα φεύγανε. Και το λέω αυτό και κλείνω, γιατί δείχνει πραγματικά τις τεράστιες ευθύνες της πολιτικής και της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία έχει στρατηγική. Θα διαφωνήσω με τους προεργαλείσαντες, με την κυρία Ράπτη, η οποία δεν έχει στρατηγική. Και δείχνει πραγματικά το μέγεθος των αποτελεσμάτων, των δυσμενών αποτελεσμάτων μέσα από αυτό τον σφιχτό εναγκαδιασμό Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ. Μπήκανε πάρα πολλά θέματα, οι πρέσπες μέσα, μπήκε και προσπάθησε η κυρία Ράπτη να αιτιολογήσει τον μη εφησυχασμό της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ θα πω μόνο μια φράση, την οποία είπε ο κύριος Πρωθυπουργός, και είναι πραγματικά εύγλωτη, ότι στον Εύρο το τελευταίο διάστημα δεν συνέβη κάτι αξιοσημείωτο, και τελειώνω με αυτό και πάω στο θέμα, για παράδειγμα, των Πρεσπών, το οποίο πραγματικά δείχνει του πόσο είναι ταυτισμένη η πολιτική της παρούσας κυβέρνησης με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όσο για τους καυγάδες οι οποίοι εξελίχθηκαν στο παρελθόν, ή αν θέλετε κάποια ψήγματα βλέπουμε και σήμερα σε αυτό το πάνελ εδώ πέρα, να πούμε ότι τόσο η Νέα Δημοκρατία όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ συμφωνούν απόλυτα στο ότι η Βόρεια Μακεδονία πρέπει να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, πρέπει να γίνει ένα υποχείριο, αν θέλετε, ένα εργαλείο στην πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών στα Βαλκάνια, ούτως ώστε να δέσει και αυτή στο κομπολό, σαν μια επιπλέον χάντρα, στο κομπολό ελέγχου αυτής της περιοχής. Συμφωνούν και οι δύο. Τα υπόλοιπα είναι για τα μάτια του κόσμου. Τώρα, όσον αφορά την γενικότερη πολιτική, μία κουβέντα, αν θέλετε. Η πολιτική της Τουρκίας αυτή τη στιγμή, αυτό που δίνει αέρα στα πανιά της πολιτικής της Τουρκίας, αυτή την παράνομη, στην επεκτατική, στην αναθεωρητική πολιτική, χρησιμοποιήστε όποια έκφραση θέλετε, είναι το παζάρι το οποίο εξελίσσεται αυτή τη στιγμή ανάμεσα στην Τουρκία, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και την ίδια στιγμή η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο αμερικανονατοϊκό στρατόπεδο. Γνωρίζουμε όλοι πάρα πολύ καλά την τελευταία συμφωνία, την οποία ξεκίνησε ο ΣΥΡΙΖΑ, υλοποίησε, αν θέλετε, ο ΣΥΡΙΖΑ πριν ακόμη υπογραφεί, και ήρθε η Νέα Δημοκρατία την άνοιξη που μας πέρασε και την νομιμοποίηση. Εδώ είναι τα προβλήματα τα οποία γεννιόνται αυτή τη στιγμή στην περιοχή, και δεν είναι ποιος Ελλάδα ή Τουρκία πραγματικά υπερτερεί στο διπλωματικό τομέα, στα διεθνή φόρα κτλ.